Καλησπέρα σας. Στο σημερινό επεισόδιο θα σας παρουσιάσουμε το πιο συλλεκτικό αντικείμενο που έχει έρθει ποτέ στο Castle Trust και είναι και το μεγαλύτερο απ' όλα. Είστε έτοιμοι για την αποκάλυψη? Έκπληξη! Είναι και ανεκτήμητης αξίας. Καλώς ήλθατε! Γεια σας, ονομάζομαι Ηλίας Χαρακασίδης. Έρχομαι από την Ουτρέχτη της Ολλανδίας. Το αντικείμενο που έφερα σήμερα μαζί μου είναι αυτό που λέμε, αν οι θεοί μπορούσαν να δακρύσουν, αυτά θα ήταν τα δακρυά τους. Είναι φωτιστικά, είναι ηχεία. Τι ακριβώς είναι? Γι' αυτό υποδέχομαι τον επόμενο πολιτή μας. Και είσαι ο αγαπητός... Γεια σας, είμαι ο Ηλίας. Ο Ηλίας, καλώς τον. Γεια σας, καλώς τον. Καλώς μας ήρθες. Από πού μας έρχεσαι, ρε παιδί? Ήρθα από την Ουτρέχτη της Ολλανδίας. Σας βλέπω από εκεί πέρα, είμαι και μεγάλος θαυμαστής όλα αυτά τα χρόνια. Δικός μου. Βεβαίως. Σαν γλωσσοπλάστρια, εγώ πήγα εκεί πέρα για να γράψω ένα βιβλίο και το βρήκα πάρα πολύ κοινό αυτό το χαρακτηριστικό, τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις λέξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμούν τα λόγια σου, αλλά πιο πολύ απ' όλα μας τιμά το γεγονός ότι ήρθες από την Ολλανδία για το Castle Trust. Ω, ναι, μόνο για το Castle Trust. Η καταγωγή σου από πού είναι? Θεσσαλονίκη. Γιατί έφυγες, παλικάρι μου, από την Ελλάδα και πήγες Ολλανδία? Πήγα για τις καλλιτεχνικές μου ανησυχίες, ξεκίνησα για να γράψω ένα βιβλίο, ασχολήθηκα με τις πάντες, έμαθα μουσικά όργανα. Τώρα πλέον είμαι υπεύθυνος σε ένα από τα πιο, θα το πω, το πιο καυτό μαγαζί στην Ουτρέχτη. Είσαι δηλαδή μια καλλιτεχνική φύση. Δεν μπορώ να το αρνηθώ. Ναι. Ερωτευμένος είσαι? Βεβαίως, τέρμα. Κάργα που λέμε και εμείς επάνω. Κάργα είναι όταν ένα συνέστημα είναι τόσο έντονο και πλέον είναι σαν ο μόνος δρόμος που μπορείς να ακολουθήσεις. Πας κάργα, πας ντουγρού, πας ακάρ, πώς το λέτε. Πώς γνωριστήκατε, παρακαλώ? Ήτανε αυτό που λέμε, που μέχρι τώρα δεν μου έχει συμβεί ποτέ, είναι έρωτας πρώτης ματιάς. Την είδα και απλά έφυγε ο αέρας από το δωμάτιο. Ολλανδή? Ελληνίδα. Αθηναία κιόλας από εδώ πέρα, το μέρη σας. Σοφία. Ακούς, Σοφία, ακόμα και στο Castle Trust όνομά μας φωνάζω. Τώρα, αυτό το αντικείμενο που έχεις φέρει είναι ηχεία, είναι φωτιστικά, τι είναι? Είναι φωτιστικά, είναι δύο λάμπες. Είναι από το 1970, από την εποχή Space Age, όπως το λέγανε. Αγαπά πολύ το Castle Trust, το Space Age. Ορίστε. Είναι από τον Τζοφρέντο Ρετζιάνι, έναν Ιταλό. Έχει και τη σφραγίδα του πίσω. Και η ιστορία είναι η εξής. Ήταν ένα απογευματάκι, είχα πάρει το λεωφορείο. Ήταν η πρώτη ή δεύτερη εβδομάδα που ήμουν στην Ουτρέχτη, με το που είχα πάει εκεί φρέσκος. Και από το λεωφορείο τις είδα να λάμπουν. Πάτησα το κουμπί, κατέβηκα και πήγα και στις αγόρες on the spot. Ακριβά? Δεν ήταν φτηνά. Αυτό Μάλιστα. θα πω μόνο. Θάνο μου. Space Age, τρελαίνεσαι κι εσύ. Και εγώ και οι αγοραστές του Castle Trust. Έχω σκοπό να τρελάνω τους αγοραστές. Πάντως είναι ένα ζευγάρι αντικειμένων που θα περίμενα να βρω στην Ολλανδία, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα με vintage αντικείμενα που μπορεί κάποιος που ασχολείται με το χώρο να βρει απίστευτους θησαυρούς. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μοντέρνο ζευγάρι φωτιστικών, το οποίο έρχεται από την Ιταλία. Πρώτη παραγωγή το 1956 και είσαι πάρα πολύ τυχερός. Θα σου πω γιατί. Το ένα, αυτό που έχω εγώ στην πλευρά μου, στο σημείο όπου θα έπρεπε να έχει το αυτοκόλλητο, βλέπουμε πως έχει ξεκολλήσει το αυτοκόλλητο και δεν υπάρχει, γιατί τότε δεν βάζανε σφραγίδες. Βάζανε αυτοκόλλητα, ειδικά στην Ιταλία τη δεκαετία του 70, του 60, του 80. Και έτσι, πολλές φορές που έρχονται αντικείμενα, ενώ φαίνονται πως είναι του σχεδιαστή που τα έχει σχεδιάσει και τη εταιρεία που τα έχει κατασκευάσει, από τη στιγμή που δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, λέμε ότι αποδίδονται. Εδώ όμως, παίρνοντας το δεύτερο, βλέπω ότι υπάρχει το αυτοκόλλητο της εταιρείας Reggiani που τα έχει βγάλει στην παραγωγή. Αυτά ονομάζονται κολμπούτο. Πώς είναι κατασκευασμένα? Πάρα πολύ απλά. Επιχρωμιωμένο μέταλλο. Δεκαετία του 1970 βρισκόμαστε εδώ. Και ξέρεις τι μου αρέσει? Μου αρέσει το ότι όπως και να τα αφήσεις, θα το αφήσεις έτσι, θα επιστρέψεις στην αρχική του θέση. Ακριβώς. Θα το αφήσεις από αυτή την πλευρά.
θα επιστρέψει πάλι εκεί. Μάλιστα. Είναι ένα αντικείμενο designer. Πραγματικά πολύ πρωτότυπα. Θάνο, έκανα πάρα πολύ δρόμο για να φέρω αυτά τα αντικείμενα εδώ. Και θέλω να δεις την αληθινή τους αξία και δείξε κάποια επίγεια. Σε παρακαλώ πολύ, πες μου με πόσα χρήματα θα είσαι ευχαριστημένος να τα αποχωριστείς. Από 800 μέχρι 1.000 νομίζω ότι θα ήταν μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα όμως ξέρεις που είμαστε. Στην ερώτηση. Κλειδί. Και ποιος την κάνει. Εγώ. Σε ποιον. Στο Θάνο. Θέλω όμως να την κάνει στα Ολλανδικά. Now, mein lieber Thanos, wie viel kosten Sie dann? Η εκτίμησή μου. Ακριβώς. Για τα δύο φωτιστικά που μας έχεις φέρει, τα οποία είναι ζευγάρι και είναι και λειτουργικά. Σούπερ. Είναι... Είναι 400 ευρώ, σου εύχομαι καλή επιτυχία, θα πας μια χαρά. Ωραία, σούπερ. Πώς είμαστε? Είναι, εντάξει, είναι μια μικρή απόκληση. Ουσιαστικά, άμα μου έλεγες 400 το ένα, θα ήταν κάτι που θα δεχόμουν, γιατί θα ήταν ακριβώς το πλαίσιο. Αλλά θα το παλέψουμε. Πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε την τιμή πιο ψηλά. Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι να έχεις καλή τύχη στη ζωή σου ό,τι κάνεις. Το αμόρε σου να πηγαίνει καλά. Ευχαριστώ πάρα να πολύ. Πουληθούν τα αντικείμενα αυτά. Καλοπούλητα, όπως λέω. Σούπερ. Και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πας το καλό, Λεβέντη. Γεια σου. Έχω εμπιστοσύνη στο αντικείμενο που έφερα και θεωρώ ότι κάποιοι από τους αγοραστές θα δείξουν και αυτή την αγάπη που έδειξα και εγώ γι' αυτό.